το Ελληνικό Ινστιτούτο Πολιτιστικής Διπλωματίας, το οποίο ανοίγει το παράρτημά του εδώ στην Αρκαδία. Είναι από τα πρώτα παραρτήματα που δημιουργήθηκαν στην Ελλάδα. Συγκαταλέγεται μέσα στα υπόλοιπα όμως που έχει ανοίξει, 12 στο εξωτερικό και 9 σε σύνολο στην Ελλάδα. Η προσπάθειά μας είναι κυρίως να διοχετεύσουμε και να σπείρουμε, αν θέλετε, σε όλο τον κόσμο τον ελληνικό πολιτιστικό πλούτο μας. Ειδικά ο αρκαδικός είναι πάρα πολύ μεγάλος. Ο κατάλογος και από το παρελθόν αλλά και σύγχρονα είναι επίσης πολύ μεγάλος. Και νομίζω ότι μπορούμε, έχουμε όλα τα χέγγια και όλες τις απαραίτητες γνώσεις για να το επιτύχουμε. Μας πείτε πότε θα γίνει η εκδήλωση και ποιοι είναι οι στόχοι του παραρτήματος για το 2018-2019. Η εκδήλωση θα γίνει στις 2 Ιουνίου στο πνευματικό κέντρο της Τρίπολης, στην αίθουσα Δημητρίου Μητρόπουλου, εκεί που φιλοξενείται και η έκθεση του κ. Ταλαγάνη με τις ρώσικες εικόνες, που είναι υπό την αιγίδα της Μητρόπολης, σε συνδιοργάνωση μάλλον με τη Μητρόπολη Μαντινίας και Κοινωρίας. Εκεί θα παρουσιαστούν οι στόχοι του παραρτήματος, οι οποίοι είναι κυρίως η προβολή της άειλης και ηλικής πολιτιστικής κληρονομιάς και του αρκαδικού ιδεώδους. Στόχος μας είναι να δημιουργηθεί ένα αρκαδικό μπραντ σε όλο τον κόσμο, να αποτελέσει κίνητρο ώστε να φανεί παντού και να διαρκέσει. Το πρόβλημα σήμερα είναι ότι γίνονται αξιόλογες εκδηλώσεις με πάρα πολλά πολύ ενδιαφέροντα θέματα, όμως χάνονται εκεί ακριβώς στο πλήθος που βιώνεται εκείνη τη στιγμή. Το πρόβλημα είναι λοιπόν αυτό, να υπάρχει συνέχεια σε όλα αυτά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω καταρχήν τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, τον κύριο Πέτρο Πατούλη, που μας έθεσε υπό την αιγίδα του και που μας στηρίζει από την πρώτη στιγμή στο εγχείρημά μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Θεόδωρο Καραλή, ο οποίος μας διέθεσε την αίθουσα του πνευματικού δωρεάν. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ομιλητές, που είναι η κυρία Καραπαναγιώτου, η προϊσταμένη της εφορίας αρχαιοτήτων Αρκαδίας, η κυρία Ξένια Αργυτάκη, που είναι επίκουρος καθηγήτρια στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, τον κύριο Φλόρο, τον γνωστό πλέον διεθνώς γλύπτη, δικαστικό και γλύπτη, τον κύριο Πάνο Ηλιόπουλο, που είναι διδάκτορας φιλοσοφίας του Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων, τη χοροδία Ορφέας, που πλαισιώνει μουσικά την εκδήλωσή μας, τον κύριο Κωνσταντίνο Μπουλουγούρη, ο οποίος είναι σολίστη κιθάρας και θα παίξει ένα ολιγόλεπτο πρόγραμμα, και βέβαια την κυρία Πέννη Καλίβα, που είναι η συντονίστρια της εκδήλωσης, μια πολύ αξιόλογη φίλη, πολύ αγαπητή φίλη, η οποία είναι δημοσιογράφος και γενική γραμματέας της Ένωσης Ιδιωτών Περιοδικού Τύπου.